Η κυβέρνηση στον πανικό της αμφισβητεί με τον πιο αυταρχικό και προκλητικό τρόπο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γίνεται επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία, μπαίνοντας σε έναν πολύ ολισθηρό δρόμο εκτροπής από τη δημοκρατική τάξη και τη συνταγματική ομαλότητα, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα πλέον έχει δεχθεί ένα σημαντικό και βαρύτατο πλήγμα, διότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τη βάζει πρώτων ευθυνών της. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την τηλεόραση, αλλά και μια βαριά πολιτική ήττα της κυβέρνησης. Επίσης, εκείνο το οποίο παρακολουθούμε είναι οι δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις έγιναν από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, από τους κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν δείχνουν σεβασμό στις θεσμικές λειτουργίες της δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα όμως, επάνω απ' όλα, στην δικαστική εξουσία. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνεται αντισυνταγματικός ο λεγόμενος νόμος Παπά, εγώ δεν το λέω νόμος Παπά, εγώ λέω ο νόμος της κυβέρνησης, αποτελεί ένα καθοριστικό γεγονός για το δημόσιο βίο της χώρας. Ακυρώθηκε ουσιαστικά ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από όλους μας ως παροδία και νομίζω πλέον ο νόμος αυτός ανήκει στο παρελθόν. Ανοίγει μια καινούργια περίοδος σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν πραγματικά θα ρυθμίσουν όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά και πιστεύω και όχι μόνο την τηλεόραση της πρωτεύουσας, αλλά και την τηλεόραση της περιφέρειας, καθώς επίσης και το ραδιόφωνο και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Στο ερώτημα τώρα, αν τίθεται ζήτημα προώρων εκλογών, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, απαντά. Νομίζω ότι το είπα ξεκάθαρα, ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει με ταχύτητα τον κατήφορο. Και αυτός ο κατήφορος είναι φυσικά στο τέλος του, όταν πλέον θα διανύσει αυτό το κατήφορο, στο τέλος είναι οι εκλογές, οι οποίες εκλογές πραγματικά θα βγάλουν αυτή τη χώρα από την κρίση και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε όλες τις μετρήσεις που είναι πάρα πολύ μπροστά και πιστεύω ότι θα της δώσουν τέτοια εκλογική δύναμη ώστε να αποτελέσει τον κορμό, το βασικό κορμό σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης. Και μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή και μέσα στη Βουλή, ακόμα και στις επιτροπές και στη συνέχεια και στην Ολομέλεια, υπογραμμίσαμε με έμφαση και με σταθερό τρόπο ότι ο νόμος ο οποίος εσχεδιάζεται, εσυζητείται να ψηφιστεί, ήταν αντισυνταγματικός. Διότι θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να έχει ανοιχτά τα αυτιά της και να λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις ή και τις υπογραμμίσεις των πολιτικών κομμάτων. Νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση έκλεισε και τα αυτιά και τα μάτια της και δεν λογάριασε όχι τους αντιπάλους της, δεν λογάριασε την δημοκρατική λειτουργία του ελληνικού κοινοβουλίου και του ελληνικού κράτους.